καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ για τις σακούλες με τα καπάκια που μαζέψατε και τις καρδούλες που με πληροφόρησαν οι αγαπητοί δάσκαλοι σας που παίρνατε μαζεύοντας τα καπάκια. Πιστεύω καταλαβαίνετε τη σπουδαιότητα στο να μαζεύετε τα πλαστικά καπάκια. Σας την εξήγησαν και οι συνάδελφοι άλλωστε. Εγώ θα αναφερθώ λίγο στους όρους τους οποίους αναφερόμαστε σε ένα άτομο με αναπηρία. Και όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε μέσα από δράσεις είτε περιβαλλοντικής είτε αγωγής υγείας να προάγουμε τον άνθρωπο και το περιβάλλον φυσικά. Η σημερινή εκδήλωση γίνεται για να παραδώσουμε στο Σύλλογο ΑΜΕΑ Νομού Καβάλας μεγάλες ποσότητες καπακιών που μαζέψαμε σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, γύρω στις 30 σακούλες, μεγάλες σακούλες, για να αγοραστούν αμαξίδια. Ένα, δύο, αυτό είναι το επιθυμητό. Τα παιδιά σε αυτή τη δράση συμμετείχαν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ερχόταν οι σακούλες κάθε μετά το Σαββατοκύριακο ειδικά σε μεγάλες ποσότητες. Σαρώσαν όλο τον νομό. Μαζέψαν καπάκια από όλο τον νομό, ο καθένας από το περίπτερα, από όπου μπορούσε ο καθένας και γι' αυτό μαζεύτηκε και μια τόσο πολύ μεγάλη ποσότητα. Τα παιδιά είναι ευαισθητοποιημένα, όπως και όλοι φυσικά οι συνάδελφοί μου και εγώ, στις δράσεις που έχουν στόχο τον άνθρωπο, το περιβάλλον και φυσικά τον άνθρωπο με, με την αναπηρία, όπως είπανε και από τον Σύλλογο. Τώρα ζητήσαμε από τον Σύλλογο να ενημερώσει τους μαθητές για το πόσο σπουδαίο είναι αυτό που κάνανε και θα βραβεύσουμε, γιατί γινόταν ένας συναγωνισμός στις τάξεις, ποια τάξη θα μαζέψει τα περισσότερα καπάκια. Στο τέλος της εκδήλωσης θα βραβεύσουμε την τάξη που μάζεψε τα περισσότερα καπάκια. Ποια είναι η τάξη που μάζεψε περισσότερα? Είναι η τετάρτη τάξη. Το Δέλτα 1 και το Δέλτα 2. Όχι, είναι η τετάρτη. Γενικότερα το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα μέσα από τα βιβλία του ενημερώνει τα παιδιά για την ανακύκλωση. Φυσικά μέσα από τα βιβλία αλλά και μέσα από τις σχολικές δραστηριότητες που κάνουμε σαν εκπαιδευτικοί. Από πολύ παλιά, ίσως και από την δεκαετία του 90, είχαμε ξεκινήσει να δειλά-δειλά να προάγουμε τέτοιες δράσεις. Χωρίς βιβλία, χωρίς τίποτα, από την διάθεση και την επιθυμία του κάθε συναδέλφου εκπαιδευτικού να διαδώσει αυτό το μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος, του ανθρώπου και τέλος πάντων να γίνουν όλοι άνθρωποι χρήσιμοι για την κοινωνία. Καταρχήν, όταν λέμε άτομο με αναπηρία, τι εννοούμε? Είναι ένα άτομο το οποίο πάσχει από κάποια μορφή δυσλειτουργία, δηλαδή δεν μπορεί να κινηθεί, δεν μπορεί να δει, δεν μπορεί να ακούσει. Πώς αναφερόμαστε τώρα σε αυτά τα άτομα? Δεν λέμε «Α, ο ανάπηρος, έρχεται ο ανάπηρος». Δεν αναφερόμαστε ποτέ στο πρόβλημά του. Αναφερόμαστε στο άτομο το οποίο έρχεται κοντά μας. Δηλαδή, αν ένας αθλητής, γιατί υπάρχουν πολλά αθλήματα, ξέρετε, που κάνουν τα άτομα με αναπηρία, όπως το μπάσκετ, σε αναπηρικό αμαξίδιο, μπορεί να υπάρχετε δει. Το τένις σε ένα πυρικό αμαξίδιο, το goalball που παίξατε και εδώ στο σχολείο σας πέρσι. Ο Χρήστος μας εδώ είναι ένας αθλητής τέτοιος που παίζει μπάσκετ σε ένα πυρικό αμαξίδιο και μάλιστα η ομάδα ήδη πάει πάρα πολύ καλά.